και καλώς ήρθατε στην απόψινή εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου που εγγενιάζει την έκθεση πόλης με θέμα την αρπαγή της Ευρώπης. Να σας πω λίγα λόγια την αρπαγή της Ευρώπης. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ευρώπη ήταν κόρη του Αγίωρα και της Τηλεφάσας, ηγεμόν της Φινίκης στη σημερινή Τύρο, στο Λίβανο. Ο Δίας, περνώντας από τα παράλια της, είδε την Ευρώπη που έπαιζε με τις φίλες της και μαλλιεύτηκε. Μεταμορφώθηκε λοιπόν σε τάβρο και όταν εκείνη αποκτώντας εμπιστοσύνη ανέβηκε στη Ράχη. Κολύμπιζε μαζί της στη θάλασσα με τη συντροφιά τριτώνων και νηρίδων μέχρι την Κρήτη. Κατέληξαν στην Κούρτινα, όπου ενώθηκαν κάτω από τον Ιερό Πλάτανο ή στο Δικταίο Άντρο και απέκτησαν τα παιδιά τους Μίνωα, Ραδαμάνθη και Σαρπιδώνα. Μέσω της έκθεσής μας επιθυμούμε να θυμίσουμε και να τιμήσουμε το παραπάνω μύθο και την ονομασία της Υπήρου μας σε Ευρώπη. Στην προθήκη απέναντι σας παρουσιάζουμε ήδη μερικά δείγματα της γόνιμης φαντασίας των παιδιών ηλικίας 6 ως 12 ετών των σχολείων του Αγίου Νικολάου. Σε συνέχεια, σε δεκάδες καταστήματα μπορείτε να θαυμάσετε απεικονίσεις της αρπαγής της Ευρώπης από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Περιηγηθείτε, ανακαλύψτε, απολαύστε τα περίπου 150 έργα που οι έμποροι μας εκθέτουν και επωφεληθείτε για να γνωρίσετε καλύτερα την πόλη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνετε να βρίσκετε απόψε στην εκδήλωση που κάνουμε για τα εγγένεια της έκθεσης της πόλης μας με το θέμα την αρπαγή της Ευρώπης. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο, τον κύριο Κουνενάκη για την υποστήριξη της προσπάθειάς μας και την κυρία Χαλκιαδάκη Πόπη για την προβολή της εκδήλωσής μας. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα την κυρία Κρυσταλένια Λιανά για τη θερμή της προσπάθεια στο να συμμετέχουν περισσότερα παιδιά δημοτικών σχολείων με έργα τους στην έκθεση που βλέπετε εδώ γύρω μας. Τους εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν με τα παιδιά για να δημιουργήσουν τόσα πολλά έργα. Τους συναδέλφους που εκθέτουν έργα στις προθήκες των καταστημάτων τους. Την εταιρεία Γωνιωτάκης Βιδάλης για τη φιλοξενία των έργων των παιδιών στην προθήκη απέναντι. Τον κύριο Σωτηριάδη Νίκο, τόσο για τη δημιουργία του έργου που κοσμεί. Θέλουμε να δείξουμε ότι δεν έχουμε χάσει την όρεξή μας και ότι υπάρχει ελπίδα βαθιά μέσα μας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Θέλουμε να δείξουμε ακόμα με τη συμμετοχή των Λιλιπούτιων καλλιτεχνών ότι το μέλλον μπορεί να γίνει καλύτερο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η νέα γενιά θα έχει περισσότερη έμπνευση και διάθεση για δημιουργία, κάτι που λείπει από αυτούς που μας διοικούν σήμερα. Εμείς το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαθέσουμε τα χρήματα που θα μαζευτούν στις σχολικές επιτροπές των σχολείων για τις ανάγκες των δημοτικών σχολείων της πόλης του Αγίου Νικολάου. Απόψε θα θέλαμε να θυμίσουμε και κάποιους ανθρώπους που έχουν προσφέρει, όπως είπα προηγουμένως, τους κυρίους αδελφούς Σωτηριάδη. Αυτό που έχω να σας πω, άκουσα προηγουμένως για το μύθο, οπότε δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Απλά εγώ και κάθε καλλιτέχνης μιλάει για το δικό του έργο. Εμείς θα σας πούμε δύο λόγια μόνο για το δικό μας έργο, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Καταρχήν, αυτό που τα παιδιά πρέπει να έχουν, ας πούμε έτσι κάπως, είναι πώς γεννήθηκε η ιδέα. Αν θυμάστε πριν μερικά χρόνια, υπήρχε μια αμφισβήτηση όσον αφορά το θέμα της ιστορίας, της κοινής ιστορίας των εθνών που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επικεφαλής τον κύριο Ζέλο, ο οποίος ήθελε η κοινή ιστορία να ξεκινήσει από τον Καρλομάγνο και μετά, και αγνοώντας τις τοπικές ιστορίες που έχει κάθε ένα έθνος πριν. Αυτό λοιπόν προφανώς εμάς δεν μας άρεσε και μας δημιούργησε την ιδέα ότι εντάξει, αν ξεκινήσουμε από εκεί, τουλάχιστον το όνομά μας της Ευρώπης δεν μπορεί να το γνωρίσει κανένας. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε ούτε καν στο Ευρωκοινοβούλιο κάποιο μεγάλο έργο και έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα να φτιάξουμε το μεγάλο έργο το οποίο θα θέλαμε να παγίγει. Κάναμε την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου πέρασε από τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, μέχρι που ολοκληρώθηκε η κατασκευή του με χορηγό τον Παντελή τον Αντωνανάκη. Και το 2005 είχαμε την χαρά να το παραδώσει επίσημα η Ελληνική Πολιτεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένο και πλέον θυμίζει σε όλους την καταγωγή του ονόματος, βέβαια από αυτό το μύθο. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο έτσι σημαντικό. Τώρα κάποια άλλα χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά δεν έχουμε την εικόνα για να μπορούμε να δείχνουμε. Οπότε, ναι, θα χάνει. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι
το γεροδίσιο, σας ευχαριστώ. Να συμπληρώσω μόνο κάτι. Επειδή είμαι και ο Χρυσολάκης στον ανταγωνισμό, να πω ότι τότε είχε γίνει μια παρόμοια εκδήλωση με τα παιδιά όταν ήταν προϊστάμενο στην εκπαίδευση. Ο κ. Κουτσελάκης που κάναμε ένα διαγωνισμό με τα σχολεία σε όλο το επίπεδο του νομού, τα οποία βέβαια τα έργα τότε εκτεθήκαν στην πινακοθήκη, στην δημοτική πινακοθήκη. Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε, γι' αυτό δέχτηκε πολύ μεγάλο σύλλογο. Και ότι είχε έρθει το δεύτερο δημοτικό τη Βούλα κατόπιν ειδικής εντολής άδειας από το Υπουργείο Παιδείας να επισκεφθεί το εργαστήριο και να δει το έργο. Αυτό λέμε ότι μας κάνετε πανελληνίως. Ευτυχής να αισθανόμαστε οι κολλιώτες. Σας θα πάρει τότε. Σας είστε καλά. Με τον Νίκο φτιάξαμε το δεύτερο έργο, το οποίο μπορείτε να δείτε πέρα στο λιμάνι. Αυτός έχει κάνει το σχέδιο, δηλαδή το έργο ανήκει καλλιτεχνικά στον Νίκο τον Κούντουρο, με κάποιες έτσι συνεργασία ιδιαίτερα με τον Παντελή και την κατασκευή που φτιάξαμε και οι τρεις μαζί. Αλλά αυτό είναι έργο του Νίκου και είναι αυτό το πάει το ίδιο θέμα. Η διαφορά των δύο έργων είναι και στον τρόπο κατασκευής. Αυτό το έργο είναι σχετευμένο σε μπρούτζο, δηλαδή το έργο έγινε πρώτα όπως το βλέπετε σε γύψο. Από το γύψο βγήκαν τα εκμαγεία τα οποία σχετευτήκανε και μετά ξαναπροσθεθήκαν και έγιναν. Το έργο που είναι στο Στρασβούργο είναι με τη μέθοδο της φυρλάτησης. Δηλαδή το κάθε κομμάτι έγινε στο χέρι από κομμάτι μέταλλο, δηλαδή υπήρχε μέσα ένα σκελετός όπου κάθε κομμάτι κόπηκε, διαμορφώθηκε με το χέρι και προσθέθηκε πάνω στο σκελετό. Αυτές είναι οι δύο διαφορές με κοινό φυσικά θέμα. Και είμαστε ευτυχείς που έγινε αυτό με τον Νίκο, διότι έτσι υλοποιήθηκε η αρχική ιδέα. Η οποία δεν κατέστη να γίνει όπως ήταν παλιά, ήταν να γίνουν δύο έργα. Το ένα να υπάρχει στο Στρασβούργο και το άλλο να υπάρχει εδώ για να υπάρχει ιδιότυπη αδερφοποίηση των δύο άκρων του κέντρου της Ευρώπης με την άκρη. Και το χώρο δηλαδή από όπου ξεκίνησαν όλα. Και γι' αυτό είμαστε ευτυχείς που και με αυτόν τον τρόπο και με έτσι δηλαδή ολοκληρώθηκε αυτή η ιδέα. Ευχαριστούμε. Ειρήνη Μαρκάκη. Μαρία Σφακιανάκη. Μιχαήλ Καλαρκάκη. Τον κύριο Άγγελο Γιώργο Μεταξαρέ. Πανδώρα Βαν Λίθουκ. Για τον Νίκο τον Πάγκαλο. Κατερίνα Παπαγιαλάκη. Χωρίσαν, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Με δυσκολία από ό,τι μάθαμε οι δάσκαλοί σας ξεχώρισαν τα καλύτερα. Και είμαι σίγουρος ότι σε κάποια άλλη προσπάθεια που θα σας ζητηθεί ξανά να ζωγραφίσετε κάτι, θα είστε παρόντες και θα κάνετε κάτι σίγουρα πολύ καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ την προσπάθειά σας.